Ήρθατε στο πλέκοντας.gr. Σε προηγούμενο βιντεάκι είχαμε δείξει την κυκλική πλέξη. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πάλι την κυκλική πλέξη, όταν όμως το καλώδιο που έχουμε για τις βελόνες μας είναι πολύ πιο μεγάλο από τους πόντους μας, από τους πόντους που χωράει, που χρειαζόμαστε. Βρίσκουμε το κέντρο των πόντων και τραβάμε από μέσα το καλώδιο από τη μία μεριά όμως, από τη μεριά της ελεύθερης βελόνας. Το βλέπετε, περνάμε τους πόντους τους ελεύθερους μέσα στη βελόνα μας, τους ισιώνουμε για να μην τους μπερδέψουμε . Τους φέρνουμε στην άκρη της βελόνας και στην άλλη βελόνα, όπου έχουμε το νήμα του κουβαριού, βλέπουμε ότι ακόμα συνδέονται μεταξύ τους, έτσι. Θα τραβήξουμε τη βελόνα και θα αφήσουμε τους πόντους μέσα στο καλώδιο. Δεν θα τους ενώσουμε όμως με τους υπόλοιπους, θα αφήσουμε το καλώδιο να υπάρχει μεταξύ τους. Σηκώνουμε το νήμα του κουβαριού, το νήμα μας, και αρχίζουμε το πλέξιμο στη βελόνα που έχει τους αρχικούς μας πόντους. Πλέκουμε όλους τους πόντους κανονικά, όπως μας λέει το πατρόν μας. Σπρώχνουμε τους πόντους μας όπου χρειαστεί, τους φέρνουμε στην άκρη και παράλληλα αφαιρούμε σιγά σιγά τους πόντους από τη δεξιά βελόνα, σπρώχνοντάς τους προς το καλώδιο. Εδώ έχουμε γυρίσει, το ξαναγυρίζουμε το πλεκτό μας για να έρθει σε ευθεία. Βλέπουμε και τους δύο τελευταίους. Και τώρα θα επαναλάβουμε τη διαδικασία. Θα τραβήξουμε το καλώδιο έτσι ώστε να έρθει η ελεύθερη βελόνα μας μέσα στους πόντους. Και θα αφαιρέσουμε τη βελόνα μέσα από τους πόντους, την άλλη βελόνα. Πάντα προσέχουμε να έχουμε στην ίδια ευθεία τους πόντους μας, μην χρειαστεί να το ξυλώνουμε από το πλεκτό μας. Τους φέρνουμε κοντά στην άκρη της βελόνας και ξεκινάμε το πλέξιμο. Αυτό θα το επαναλαμβάνετε για κάθε γύρο. Καλή επιτυχία σε όλους!